Διευθύντρια της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας, δεν την ανέφερα πριν, παρατρομής. Και βέβαια και τον πρόεδρο του σχολείου Ελιάς Κελαιολάδου που είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Και να τονίσω ότι επειδή όλα αυτές οι εργασίες διεξάγονται και κάτω από το φως των τελευταίων εξελίξεων γύρω από τις δασικές πυρκαγιές, και από το βήμα αυτό να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας σε όλα τα θύματα τα περιόπληκτα στη χώρα, στους πυροσβέστες για τις προσπάθειες που καταβάλουν αυτή τη στιγμή με τους εθελοντές σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στους παραγωγούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν υποστεί τεράστιο πλήγμα και εδώ στην περιοχή μας. Και ευελπιστούμε τουλάχιστον, επειδή έχουμε και άσχημες εμπειρίες από τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον ο ρυθμός των αποζημιώσεών τους να επισπευστεί σε σχέση με ό,τι έχουμε συναντήσει. Λοιπόν, σε συνέχεια των όσων είδατε, για να ξεκινήσουμε, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωσης Μεσσηνίας, τον κύριο Γιώργο Λαζόγεννη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θέλω να σας καλωσορίσω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου για τιμή μας κάνετε, του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωσης Μεσσηνίας, για τιμή μας κάνετε που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τη ΓΕΑ Επιχειρήν με τη συνεργασία που έχουμε για τη σημερινή εκδήλωση υπό την αιγίδα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και έτσι ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να ενημερωθούμε όσο το δυνατόν μπορούμε πιο πολύ τι μέλη γενέστε με τη νέα ΚΑΠ. Η νέα ΚΑΠ είναι μια πρόκληση για μας, για τον πρωτογενή τομέα. Κάθε παραγωγός θα πρέπει να ενημερωθεί όσο το δυνατόν πιο πολύ μπορούμε. Και αυτό θα το πράξουμε και συνέχεια. Και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά τα οποία έχουν μπει στο επάγγελμα ή αυτά τα οποία σκέπτονται να μπουν. Τι όπλα έχουν στα χέρια τους και πώς πρέπει να κινηθούν, να ξέρουν την πραγματικότητα ποια είναι. Αν ο πρωτογενής τομέας αυτή τη στιγμή περνάει μια μεγάλη κρίση, μια πολύ μεγάλη κρίση. Ο αγρότης είναι σε πολύ άθλια κατάσταση. Πιστεύω όμως ότι αν εκμεταλλευτούμε όλη αυτή την κατάσταση και δοθεί μια όθηση στον πρωτογενή τομέα να αλλάξει χώρα, διότι χώρα χωρίς πρωτογενή τομέα δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Σας ευχαριστώ όλους, καλή συνέχεια και να περάσουμε. Θα ήθελα να καλέσω το βήμα τον Δήμαρχο Καλαμάτας και Οικοδεσπότης πόλης, τον κύριο Θανάση Βασιλόπουλο. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην πόλη μας, ευχόμενος κάθε επιτυχία στην αυξημένη ενημερωτική εκδήλωση. Πιστεύω ότι η νέα κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τα τελευταία γεγονότα της Ρωσικής εισβολής, όπου παρατηρήθηκαν λήψεις σε τρόφιμα και έντονη ασυχία στην Ευρώπη, να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα του πρωτογενή τομέα. Παρά τις δυσκολίες και τις πολλαπλές προκλήσεις, με τη σειρά τους τα κράτη-μέλη καλούνται να ενισχύσουν, να επιτύχουν περισσότερο. Αυτό πρωτίστως αφορά την πατρίδα μας, όπου τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα, δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Στόχος πρέπει να είναι ο εξυγχρονισμός του πρωτογενού τομέα, η χρήση νέων καλλιεργητικών μεθόδων για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου και βιώσιμου μοντέλου. Επίσης, πρέπει να εστιάσουμε στην αντιμετώπιση των αθέμητων εμπορικών πρακτικών, στην ανάδειξη της μοναδικότητας των τοπικών μας προϊόντων, όπως και στην ενθάρρυνση για τη δημιουργία ομάδων παραγωγών. Η νέα ΚΑΠ πιστεύω ότι πρέπει να στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας μέσα από την κατάρτιση, τη συμβουλευτική υποστήριξη, τη συνεργασία και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στην παραγωγή υγιών, γηινών και ασφαλών προϊόντων, τροφίμων, στην προστασία του προϊόντος και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή για την οποία ο Δήμος Καλαμάτας δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ειδικά για το τελευταίο, δηλαδή την κλιματική αλλαγή και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της, πρέπει να επιδιώκουμε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στη γεωργία με προσήλωση σε αυτόν τον στόχο. Κυρίες και κύριοι, ο γεωργικός τομέας, δηλαδή ο πρωτογενής παραγωγή, συνεισφέρει συστηματικά στην οικονομία μας και παράλληλα έχει σημαντική και πολύπλευρη επίδραση στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στην υγεία και στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Ακολουθεί ο εξαρτώμενος από αυτήν δευτερογενής τομέας που προσδίδει υπεραξία στο πρωτογενές προϊόν. Είμαστε μια περιοχή με παράδοση στον τομέα της γεωργίας, κυρίως στην λιοπαραγωγή, με μεγάλο αριθμό μικρών εκμεταλλεύσεων που στηρίζουν το οικογενειακό εισόδημα των δημοτών μας. Η νέα ΚΑΠ αναμένουμε να μας δώσει τα εργαλεία
αλλά και το επίπεδο ενίσχυσης για τη αντιμετώπιση τοπικών και τομιακών προβλημάτων. Καλωσορίζω και πάλι τους εκλεκτούς προσκεκλημένους και ευχαριστούμε θερμά τους συζητητές. Καλά αποτελέσματα. Πολύ τον Δήμαρχο Καλαμάτα. Θα ήθελα να καλέσω το βήμα τώρα τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεδριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδας, τον κύριο Γιώργο Κατσουλή. Καλησπέρα, καλημέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Ένωση για μια σχετική επιχειρή. Κυρίως να μείνω στο γεγονός της διάθεσης για εξωστρέφεια στις συζητήσεις που προκαλεί ο θεσμός πλέον της ΓΕΑ επιχείρη και το ετήσιο συνέδριό της. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που είναι γεγονός ότι θα αντιμετωπίσουμε πολλά ζητήματα που διατρέχουν τον πρωτογενή τομέα και την πρωτογενή παραγωγή, μιας και η ολοκλήρωση της νέας ΚΑΠ έχει καθυστερήσει δραματικά, κυρίως λόγω της έλευσης της πανδημίας τα τελευταία δύο χρόνια. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό που έγινε, αυτή τη χρονική καθυστέρηση, οφείλουμε να την εκμεταλλευτούμε, να παρατηρήσουμε, αφού ακούσουμε όλους τους εμπλεκομένους στο φάσμα του πρωτογενούς τομέα και να διορθώσουμε γρήγορα ό,τι δεν μπορέσαμε στην προηγούμενη ΚΑΠ και να προτείνουμε σίγουρα στο δημόσιο διάλογο πολλά από τα βασικά ζητήματα που μας απασχολούν διαχρονικά, κοιτώντας άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς αυτές περίπου το κάνουν. Ήρθε η στιγμή να το κάνουμε κι εμείς. Δεν επιτρέπεται σε αυτή την περίοδο να μείνουμε πάλι ουραγοί, γιατί ο μόνος που θα γίνει σίγουρα ουραγός σε έναν ελεύθερο ανταγωνισμό και σε μια ελεύθερη οικονομία που δεν έχει κανόνες κιόλας την τελευταία περίοδο θα είναι ο Έλληνας αγρότης, θα είναι ο Έλληνας παραγωγός. Άρα αυτό ήρθε η στιγμή να τα αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να δούμε τις προκλήσεις. Οι προκλήσεις είναι το διαχρονικό πρόβλημα των παραγωγών, δηλαδή το κόστος παραγωγής τους. Αν πάρουμε σαν δεδομένο ότι δεν υπάρχουν άμεσες χρηματοδοτικές ροές, δεν υπάρχει δηλαδή λοιπόν τρόπος να μπορέσει ο Έλληνας αγρότης να επιδοτηθεί και να του δοθεί το δικαίωμα να καλλιεργήσει. Αν συμπεριλάβουμε επίσης το γεγονός ότι όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα λιπάσματα, που απασχολούν καθημερινά στο πεδίο της εφαρμογής για τις καλλιεργίες στους παραγωγούς, έχουν εκτοξευθεί από πέρσι, άρα έχουμε δύο χρονιές. Δεν υπάρχει δηλαδή η δικαιολογία λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Έλληνας αγρότης βιώνει με το χειρότερο τρόπο, μέσα από οποιαδήποτε άλλη εργασιακή ομάδα στη χώρα, αυτό που λέγεται κύμα ανατίμησης και ακρίβειας. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δούμε. Αν πάρουμε σαν δεδομένο αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν άμεσες χρηματοδοτικές ροές και ακόμα δείχνουμε να μην εκμεταλλευόμαστε το Ταμείο Ανάκαμψης που έχουμε υποχρέωση μέσα σε αυτό να περιγράψουμε δράσεις για τον πρωτογενή τομέα, τότε λοιπόν πρέπει σύντομα να στραφούμε σε νέες μεθόδους. Μια τέτοια νέα μέθοδος, όπως το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, είναι η ψηφιοποίηση των καλλιεργιών, δηλαδή με άλλα λόγια η ευφυής γεωργία. Είναι ένα περίφημο bypass το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Έλληνας αγρότης, κυρίως για να μπορέσει να ακολουθήσει τους συναδέλφους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και να μπορέσει να γίνει ένας χρηματοδοτικός τρόπος, γιατί θα μπορεί να ελέγχει όλες τις καλλιεργητικές του ανάγκες και έτσι με αυτόν τον τρόπο να ισοσταθμίσει τα κόστη του. Απ' την άλλη, θα μπορέσει να βρεθεί σε ένα φάσμα ενεργειών και δραστηριοτήτων, το οποίο θα απαιτηθεί την επόμενη περίοδο, ταυτόχρονα να συνδεθεί και με τις νέες μεθόδους που είναι για τις διαδικασίες μέσα στο χωράφι του. Άρα χρειάζεται επίσης και το μέτρο των συμβουλών. Συμβουλές χρήσιμες, κατανοητές, να μπορούν να εφαρμοστούν από τους αγρότες στο χωράφι. Άρα λοιπόν να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον πρώτο πυλώνα που βάζει στα στρατηγική νέα ΚΑΠ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τα προϊόντα με το μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα, δηλαδή να διατηρήσουμε τη διοπικιλότητα των αγρών και των εκτάσεων που είναι καλλιεργήσιμες και απ' την άλλη να έχουμε προϊόντα τα οποία να συνδεθούν με την στρατηγική που προκύπτει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή από την παραγωγή στο πιάτο. Είναι λοιπόν ένα φάσμα πολλών δράσεων που θα ακολουθήσουν την επόμενη περίοδο.
χαιρετίζω και πάλι την πρωτοβουλία της και επιχειρήν να διευρύνει το ετήσιο συνέδριό της. Είναι χαρά και τιμή μας που σας φιλοξενούμε στην πόλη μας, στον νομό μας. Είναι κρίσιμο. Εμείς τώρα βρισκόμαστε πρώτον πυλών πρώτης έναρξης της νέας καλλιεργητικής περίοδου για την ελαιοσυγκομιδή. Καλό είναι λοιπόν οι μεσίνοι παραγωγοί να παρακολουθούν όλες αυτές τις πρακτικές που προτείνονται. Είναι κάτι που θα μας απασχολήσει σίγουρα. Και πάλι καλή επιτυχία στην σημερινή διαδικασία. Και σας ευχαριστώ πολύ θερμά για την δυνατότητα που μου δώσετε να παρέμβω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κατσούλη και να ξεκινήσουμε απευθείας με τον πρώτο μιλητή, Θάνο Δημήτρης ο Καπνιάς. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος.